Φίλοι και φίλες του Άμπουλα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τον ιστορικό θρίαμβο Αθηνών Δάφνης. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Γρηγορακάκη. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα Γεωργίου. Καλησπέρα. Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, πρόεδρε, τα είχαμε πει στην προετοιμασία πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Προλάβατε και παίξατε 6 παιχνίδια. 6 παιχνίδια παίξαμε. Δυστυχώς η χρονιά μπλέξαμε με τον ιό. Και δεν ήρθε. Δεν πήγε δηλαδή. Όχι όπως θέλαμε εμείς, όπως δηλώνει ο κόσμος και μας κόψανε. Μας κόψανε μια πολύ καλή προετοιμασία που είχε γίνει, ένα πολύ καλό ρόστερ που ήταν κοντά στα 28 άτομα. Είχε γίνει πολλή δουλειά όλο το καλοκαίρι, δουλέψαμε πάρα πολύ. Δυστυχώς, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, γιατί αυτό είναι κάτι παγκόσμιο και το πρόβλημα είναι γενικό, δεν είναι σε εμάς. Το θέμα είναι ότι όταν είναι κλειστός ο αθλητισμός, καταλαβαίνετε, κλείνεται και η χαρά μας μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό. Είμαστε, πρόεδρε, είμαστε στα μέσα Φλεβάρι. Πιστεύεις ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα, να συνεχιστεί μάλλον το πρωτάθλημα? Η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν το βλέπω να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Και δεν το βλέπω γιατί με τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει και τα χρονικά όρια που έχουν δώσει δεν το βλέπω να προλαβαίνουμε, εκτός να το τελειώσουμε τον Αύγουστο. Με υποτέτες συνθήκες μπορούμε να παίξουμε, πιστεύω, με τον Αύγουστο. Αλλά η άποψή μου είναι ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και βλέπω ότι μόνο τα επαγγελματικά σωμάτια θα παίξουν. Όπως γίνεται πρώτα. Γι' αυτό. Κώστα, μιλάς με τους παίκτες. Τι σου λένε οι παίκτες? Θέλουν να παίξουν? Οι παίκτες εννοείται διψάνε να παίξουν ποδοσφαίρο. Δυστυχώς η διακοπή μας βρήκε σε μια στιγμή που αρχίσαμε και ρολάραμε και σαν ομάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι σχεδόν το ρόστερ ήταν σχεδόν ολοκένουργιο. Αν φανταστείτε ότι 5 με 6 άτομα ήταν τα παιδιά που μείναν από την περσινή χρονιά, μιλάω για τη βασική εντεκάδα, και μετά από σκληρή δουλειά στην προετοιμασία όλοι μαζί και σαν οικογένεια που έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια οικογένεια πραγματικά. Είχαμε αρχίσει λοιπόν να βρισκόμαστε και να ρολάρουμε σαν ομάδα. Δυστυχώς πάνω στη στιγμή αυτή ήρθε η διακοπή. Τα παιδιά εννοείται στεναχωριούνται γιατί τους λείπει αυτό που αγαπούν περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι είναι ερασιτέχνες και είναι άνθρωπος μια διέξοδος για αυτούς. Το να κάνουν κάτι που τους αρέσει. Πέρα από τη δουλειά τους, ο μόνος τρόπος που ευχαριστούνται να κάνουν κάτι είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν τους λείπει αφάνταστα. Μιλάμε σχεδόν καθημερινά με τα παιδιά. Έχουμε σχηματίσει και μια πλατφόρμα διαδικτυακή και βρισκόμαστε εκεί μέσα όλοι μαζί και λέμε τα νέα μας, ας το πούμε, όποια και αν είναι αυτά. Γιατί τι νέα μπορεί να έχει όταν είσαι κλεισμένος ήδη στο σπίτι 3 και 4 μήνες. Θα ήθελα και τη δική σου άποψη. Εάν όπως είπε και ο πρόεδρος, αν υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια, εσύ τι πιστεύεις? Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια και θα το εξηγήσω. Όπως είπα, μιλάμε για ρεσέρνες. Είναι παιδιά που κάποια όλο το χρόνο δουλεύουν. Είναι παιδιά που θα πάρουν τις άδειές τους και θέλουν να φύγουν 10-15 μέρες να ξεκουραστούν, να περάσουν όμορφα κτλ. Εάν τους βάλεις σε μια διαδικασία λοιπόν να παίζουν μέχρι τον Αύγουστο, τους στερείς άλλα πράγματα. Όπως θερείς, εάν φύγουν αυτά τα παιδιά, το ρόστερ της ομάδας, εάν το κάνεις αυτό. Βέβαια, πιο αρμόδιος αυτό είναι η Ένωση και η ΕΠΟ. Από εκεί και πέρα, εάν αυτοί αποφασίσουν ότι πρέπει να παίξουν, εμείς θα παίξουμε. Πρόεδρε, όλα τα σωματεία έχουν πληγή οικονομικά. Θα πρέπει η πολιτεία έτσι να βοηθήσει τα σωματεία, όλοι οι αρμόδιοι φορείς. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την πολιτεία
έκανε κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια. Ήδη είχαμε μια συνομιλία με τον κύριο Αβγενάκη, πάνω από 1.400 με 1.500 σωματεία. Online ήταν 5 με 6 μέρες. Θεωρώ μας άκουσε όλους, του είπαμε τα προβλήματά μας. Και όπως ξέρετε, έχει βγει αθλητική αναγνώριση. Η αθλητική αναγνώριση εμείς είχαμε εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά ήταν και η πλατφόρμα που είπε στο Υπουργείο ότι θα βοηθήσει τα σωματεία, τα οποία είναι νόμιμα. Και νόμιμο ένα σωματείο είναι όταν τηρεί όλες τις προϋποθέσεις. Από την περιφέρεια, από την εφορία, από τα βιβλία, από τα πάντα. Εμείς λοιπόν είμαστε ένα νόμιμο σωματείο, το οποίο πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις. Αυτά βέβαια εντάξει θα μας δώσουν, είναι ένα μικρό βοήθημα το οποίο θεωρώ για την προηγούμενη χρονιά θα καλυφθούν πάρα πολλά έξοδα. Από ό,τι μας είπε και το ζητήσαμε και εμείς βέβαια, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε για την καινούργια χρονιά, γιατί έχω την αίσθηση ότι το να ανοίξουμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και να ξανακλείσουμε τον Οκτώβριο, πάλι θα πληγεί η χρονιά. Και μας δεν μας νοιάζει τόσο πολύ το οικονομικό στοιχείο. Μας νοιάζει ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα για αυτήν την ομάδα. Δεν θέλω τώρα να τα πω τώρα στην τηλεόραση, γιατί ήταν σε μια κατάσταση με ένα δελτίο που την πήραμε, καταχρεωμένη. Μια καφενιακή κατάσταση, την οποία εγώ, ο κύριος Κοντούλας, ο κύριος Στίνης, όλοι αυτοί που απαρτίζουν το καινούργιο συμβούλιο, ακόμα και οι καινούργοι που μπήκαν, ο κύριος Ψωμιάδη, ο κύριος Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί που μπήκαν μέσα, φτιάξαμε μια ομάδα. Φτιάξαμε ένα team, φτιάξαμε ένα ΔΣ με 15 άτομα και τρέχουμε μια ομάδα. Αυτή η ομάδα λοιπόν απαρτίζεται όμως και από ακαδημίες, τις οποίες έχουμε κάνει ένα τεράστιο αγώνα εκεί πέρα. Δουλεύουμε πάρα πολύ με τα μικρά παιδάκια. Από ότι φοβάμαι, πολύ φοβάμαι, ότι πάρα πολλά παιδιά θα σταματήσουν. Και δεν είναι το οικονομικό κίνητρο. Μας νοιάζει τόσο οικονομικό κίνητρο, γιατί όπως ξέρετε όλοι ματώνουν. Μας νοιάζει ότι αν αυτά τα παιδάκια σταματήσουν τον αθλητισμό, ίσως στραφούν αλλού. Εκεί είναι ο προβληματισμός μου σε όλη αυτή την κατάσταση. Εγώ προβληματίζομαι όχι αν θα παίξει μπάλα η ομάδα. Και οι παίκτες μου είναι, δεν θέλω να πω την έκφραση, είναι πολύ ένθερμοι, και οι παλιοί και οι καινούργοι και οι μικροί. Όμως το θέμα είναι ότι η ακαδημία, όταν απαρτίζεται από μικρά παιδάκια τα οποία έχουν μια βλέψη, βλέπουν κάποιες μεγάλες ομάδες στην τηλεόραση και παίζουν μπάλα. Το όνειρό τους είναι να παίξουν μπάλα. Μπορεί να μην φτάσουν στα υψηλά επίπεδα. Αλλά και ακόμα και στο επίπεδο που θα φτάσουν, που θα παίζουν στο αεραστεχνικό, που είναι για μένα πολύ καλό επίπεδο, που έρχονται οι δικοί τους, οι φίλοι τους και τους βλέπουν, όλα αυτά τα παιδάκια μπορεί να τα παρατήσουν, να βαρεθούν. Δυστυχώς το μέσο σπίτι καταλαβαίνετε. Παίζουν όλη τη μέρα ηλεκτρονικό, χάνεται και η προσωπική επαφή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για μένα. Φέτος λειτουργήσαν οι ακαδημίες, πρόεδρε, μέχρι την. Φέτος λειτουργήσαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε μια αύξηση πάνω από 45%. Γίνεται μια καλή δουλειά από τον κύριο Μεταξούδη και από τον κύριο Γεωργίου και από τους άλλους προπονητές. Πόσα παιδιά απαριθμεί. Είμαστε κοντά στα 70 παιδιά. Αλλά ήταν πολύ αυξητική η τάση δηλαδή που είχαμε. Είναι ότι κάνουμε πολύ σοβαρή δουλειά. Και να σας πω και κάτι, βάζουμε και ένα φρένο για τους γονείς. Ο γονιός είναι γονιός, φέρνει το παιδί και πρέπει να προπονείται και να φεύγει. Δεν είναι προπονητής και δεν πρέπει να κατέβεται σε πολλά πράγματα. Διώξαμε και μερικούς από αυτούς. Συγγνώμη το λέω και έτσι ευθέως, αλλά και εγώ γονιός είμαι. Πρέπει το παιδί να έρχεται να κάνει το μάθημά του, το ποδόσφαιρό του να το ευχαριστιέται και να φεύγει με τον προπονητή του, με το δίπλωμά του προπονητής να παίζουν και να ευχαριστούνται. Όχι να γίνονται αυτά που γίνονται έξω από τους γονείς. Ο γονιός θα έχει άποψη μόνο σε άλλες καταστάσεις. Όχι εδώ πέρα. Λοιπόν, και γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Συν ότι με τον κύριο Κοντούλα ήδη έχουμε φτάσει σε πολύ κοντό, πώς να το πω τώρα, έχουμε βρει ένα κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, θα φτιαχτεί για όλη την ομάδα της Ακαδημίας μέχρι την πρώτη ομάδα σαν προσωπικό γυμναστήριο. Για να κάνουν τις προπονήσεις τους εκεί πέρα, τα personal τους και να δουλεύουν τα παιδιά όλα. Δηλαδή, ό,τι λεφτά θα πάρουμε από την πολιτεία θα πέσουν εκεί πέρα, συν ό,τι βάλουμε εμείς, ούτως ώστε να λειτουργούν τα πράγματα για εμάς. Να έχετε έναν δικό σας χώρο όπου τα παιδιά να μπορούν. Έχουμε δύο χώρους δικούς μας. Που πληρώνουμε τα ενοικιά μας, τα ρεύματά μας όλα, το Δήμο μας εδώ πέρα στη Δάφνη. Γιατί είμαστε το μοναδικό σωματείο στη Δάφνη που έχει δύο ομάδες και πληρώνει και Δήμο. Έχουμε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, καταλαβαίνετε. Και εσύ και τον πεζοποριακό σύλλογο που δημιουργείται τώρα, που θα απαντήσετε, δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά άτομα. Όπως ξέρετε, είναι η καινούργια μόδα αυτή. Και στην καινούργια μόδα δεν μπορούμε να την αφήσουμε γιατί είναι και πάρα πολλοί από τη γειτονιά μας εδώ πέρα. Οι οποίοι άνθρωποι κάνουν αυτή τη γυμναστική. Μπορεί να παίζουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή όλα τα άλλα αθλήματα. Θέλουν όμως να κάνουν. Ωραία. Κώστα, τρεις νίκες, δύο ισοπαλίες, μία ήττα. Δύο ισοπαλίες με τα πράσινα πουλιά, με τον κεραυνό Πετρούπολης και ήττα την τελευταία αγωνιστική
με τον Πλάτωνα εκτός έδρας. Σίγουρα δεν θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας στις αγωνιστικές μέχρι τη διακοπή, σε 6 πρώτες αγωνιστικές. Όχι, ευχαριστημένοι δεν είμαστε για κανένα λόγο. Ειδικότερα, αν εξαιρέσουμε την ισοπαλία με τον Κεραυνό, η οποία ήταν απολύτως δίκαιη, ο Κεραυνός παρουσίασε ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό σύνολο και μας δυσκόλεψε αφάνταστα. Από εκεί και πέρα πετάξαμε τους βαθμούς κυριολεκτικά μέσα στα πράσινα πουλιά. Ήταν ένα παιχνίδι δηλαδή που είχαμε σωρία ευκαιριών να αυξήσουμε το σκορ και όχι απλά να το αυξήσουμε, να το φτάσουμε στα άκρα που λένε. Καταφέραμε λοιπόν να φέρουμε ισοπαλία εκεί πέρα. Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Πλάτωνα που χάσαμε... Τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική, θεωρώ ότι που και εκεί πάλι είχαμε την ευκαιρία... Έπαιξε ρόλο το γήπεδο, το οποίο... Το μεγαλύτερο ρόλο έπαιξε το γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο το οποίο για μένα είναι ακατάλληλο για ποδόσφαιρο ενηλίκων 11x11. Αυτό το γήπεδο, δηλαδή, άμα πάμε και στο Νάλιμο που είναι το Alma Club, που παίζουν τα πιτσιρίκια ή οι συνταξιούχοι σαν και εμάς που πάμε και μαζευόμαστε και παίζουμε 9-9 και τις ίδιες διαστάσεις. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το γήπεδο η ομάδα η οποία είναι τεχνική δεν έχει καμία τύχη. Όλα εκεί πέρα κρίνονται στη δύναμη κτλ. Παρά αυτά όμως, ακόμα και όταν είχαμε προηγηθεί στο σκορ, είχαμε και τις ευκαιρίες να κάνουμε και το 2-0 και το 3-0. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε πολύ γρήγορους παίκτες στην επίθεση, οι οποίοι δυστυχώς εκεί πέρα δεν έχουν χώρο να εκμεταλλευτούν την ικανότητά τους. Όπως και είναι επίσης αρκετά τεχνίτες, που πάλι δεν βοηθάει, γιατί ανά πάσα στιγμή μαρκάρες από 2-3 άτομα χωρίς να το καταλάβεις. Είναι τόσο μικρός ο χώρος. Δηλαδή δεν νοείται γήπεδο τώρα που το πλάγιο με τη μεγάλη περιοχή να είναι ένα μέτρο. Η άποψή σου για τον Όμιλο. Η Αθλητική Ένωση Λίου στην πρώτη θέση, αίτητη, δεν έχει δεχθεί τέρμα. Στη δεύτερη θέση το Μαρούσι, μετά ο Φωστήρας και Σαριανής και μετά εσείς. Για το Ήλιο ήξερα ότι έχει δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα, έχει επενδύσει αρκετά. Περίμενα ότι θα είναι από μια από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν 100%. Το λέγαμε και πριν καν κληρωθούμε μαζί. Γνωρίζαμε λοιπόν ότι είναι μια από τις ομάδες οι οποίες έχουν, ας πούμε, σφραγίσει το εισιτήριο για την άνοδο. Από εκεί και πέρα το Μαρούσι ξέρω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει και το φίλο μου τον Βοτσαίτη, προπονητή. Το Θωμά τον Βοτσαίτη. Ο οποίος ξέρω ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και του αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο. Όπως και εμάς μας αρέσει να παίζουμε ποδόσφαιρο, γι' αυτό πολλές φορές χάνουμε παιχνίδια για αυτό το λόγο μόνο και μόνο, επειδή θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, δεν κοιτάμε πολλές φορές το αποτέλεσμα. Πάντως, ο στόχος που θέσατε πριν την έναρξη του πρωταθλήματος είναι η άνοδος στη Β' Αθήνας. Βέβαια. Και βάσει τώρα με την εικόνα του ομίλου, ένα ακόμα παραπάνω, δηλαδή το πιστεύουμε ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε τη διαφορά μας και με τις υπόλοιπες ομάδες, βλέπουμε ποιες ομάδες πρέπει να ανταγωνιστούμε, πού υπερτερούμε, πού δεν υπερτερούμε και από εκεί και πέρα ο στόχος μας, εάν ξεκινήσει βέβαια πάλι το πρωτάθλημα, είναι πάλι ο ίδιος. Δεν αλλάζει κάτι. Πρόεδρε, υπήρχαν παράπονα από τη διαιτησία τη φετινή σεζόν? Όχι, αγαπάω όλους. Δεν έχουμε παράπονα. Η εικόνα της διαιτησίας στη γάμα κατηγορία ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν δηλαδή το φετινό κομμάτι με το περσινό είχε τεράστια διαφορά. Αλλά θα σας πω και κάτι, όπως και εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς μπορούμε να παρεκτραπούμε. Έτσι και ένας διαιτητής όταν μπαίνει και είναι καινούριος θα κάνει κάποια λάθη. Και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Όταν ο διαιτητής το κάνει εκατέρωθεν το λάθος, δεν έρχεται ούτε σκόπιμα να κάνει κάτι κατά κάποιας ομάδας ούτε τίποτα. Φέτος ίσως γίνεται και καλή δουλειά και στη διαιτησία. Ή δεν ξέρω, έτυχε σε εμάς. Πέρυσι είχαμε αρκετά παράπονα για τη διαιτησία. Αλλά φέτος δεν είχαμε κάποιο παράπονο. Και να σας πω και κάτι, άμα είσαι καλή ομάδα, δεν σου φταίει η διαιτησία. Κερδίζεις
Και εμείς έχουμε μια καλή ομάδα, καλό σύνολο, είναι καινούργια τα παιδιά. Ενισχυθήκαμε κιόλας, όπως ήταν κάποια καινούργια παιδιά, όπως ο Νίκος ο Σύριος που ήρθε. Και όπως και όλοι, μην αδικήσω κανέναν, είναι πάρα πολύ καλή παίχτες. Το ξέρω, θεωρώ φέτος έχουμε παιδιά που ξέρουν μπάλα. Εντάξει, είχαμε κάποιες ατυχίες, δυστυχώς και μέσα στον Πλάτωνα, γιατί. Εντάξει, είναι μια έδρα δύσκολη ο Πλάτωνας, γιατί είναι μικρό το γήπεδο, όπως καταλαβαίνετε. Το μάτσο χάσαμε μόνοι μας. Όταν είμαστε ένα 0 και έχουμε χάσει δύο τις ευκαιρίες που έβαζε το τέρμα, το μάτσο χάσαμε μόνοι μας. Αλλά η μπάλα έτσι είναι, δυστυχώς. Το πρωτάθλημα, πρόεδρε, ως διοργάνωση του. Είσαι ευχαριστημένος από την διοργάνωση του πρωταθλήματος ή είναι κάτι που πρέπει η διοίκηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών να βελτιώσει, κάτι που σε ενοχλεί? Κοιτάξτε, εμένα δεν με ενοχλεί κάτι ιδιαίτερα. Και το site λειτουργεί, πρώτα απ' όλα λειτουργεί πάρα πολύ καλά ενημερωτικά το site. Με όλα τα πράγματα που βγαίνουν και τα επόμενα, πώς είναι οι επερχόμενες εκλογές που έρχονται. Δεύτερο, με τα θέματα διαιτησίας και των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο, οι παρατηρητές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Βέβαια, μια φορά είπα σε ένα παρατηρητή, αφού είσαι 75 χρονών, τι θες να είσαι παρατηρητής, ας ένα νέο άνθρωπο πιο πίσω. Έχω τέτοια άποψη, εγώ δεν πρέπει να μπαίνουν νέοι άνθρωποι μέσα. Αλλά γενικά, πέρα από αυτό το χειμωνιστικό που είπα, είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Και πάνω στην καλή εικόνα, μας έβγαλε και μια οικονομική στήριξη στις ομάδες τώρα, οι οποίες είναι νόμιμες πάντα, μιλάμε, όσοι έχουν πει δηλαδή στην πλατφόρμα του Υπουργείου, και μας έκανε μια οικονομική στήριξη, την οποία την ευχαριστούμε πολύ. Κώστα, κάνετε και τον προγραμματισμό σας, εάν δεν διεξαχθεί φέτος το πρωτάθλημα, για την επόμενη αγωνιστική χρονιά? Συζητάτε? Τα αποδυτήρια δηλαδή είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ένα πράγμα που θέλουμε να κοιτάξουμε είναι το τι θα γίνει με τους μικρούς, τους λεγόμενους μικρούς, και αν εκεί γίνει κάτι από πλευράς ένωσης, εάν παραμείνουν παράδειγμα ηλικίες φέτος όπως να είναι όπως και πέρυσι ή οτιδήποτε άλλο. Βέβαια, εμείς δεν έχουμε σταματήσει να ψάχνουμε ακόμα και για την ενίσχυση και για τον χρόνο. Από τώρα. Ούτως ή άλλως θα γινόταν αυτό, είτε παίζαμε το πρωτάθλημα κανονικά, είτε όχι. Αλλά τώρα μας δίνεται ευκαιρία ακόμα περισσότερο, μια και υπάρχει αυτή η διακοπή, υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος από μέρους μας, οπότε κάνουμε τα πλάνα μας από τώρα και για τον χρόνο. Πρόεδρε, η Δημοτική Αρχή Δάφνης είναι δίπλα σας, σας στηρίζει? Ναι, όχι, μας στήριξε φέτος, δεν μπορώ να πω. Πρώτον, παρόλο το πρόβλημα που έχουμε ότι δεν μας αφήνει να γυμνάσουμε το μπάσκετ μας στην περιοχή, γιατί ο σύλλογος μας λέγανε ότι δεν ανήκει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, δεν μας δίνουν ώρες. Ψάχνουμε σε όλη την Αθήνα να φιλοξενήσουμε 130 παιδιά και δύο αγωνιστικές ομάδες. Φέτος μας βοήθησε, μας έδωσε δηλαδή κάποια ρούχα σε όλες τις ομάδες δηλαδή, που αρχίζονται εδώ για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και ως γνωστόν έδωσε και τις χειρότερες ώρες στο θρίαμβο, 2 με 4. Αλλά εμείς καταφέραμε τέλος πάντων, όχι 2 με 4, συγγνώμη, 4 με 6. Και μία φορά που έχουμε ένα 7 με 9 τη Δευτέρα. Είναι οι χειρότερες ώρες για να κάνεις πρωταθλητισμό. Οι χειρότερες ώρες. Αλλά όπως αποδείχθηκε περίτρανα, στο γήπεδο επάνω υπάρχουν μόνο δύο ομάδες οι οποίες έχουν αθλητική αναγνώριση και έχουν μπει στην πλατφόρμα. Και υπάρχουν μόνο δύο ομάδες που έχουν αθλητική αναγνώριση και πλατφόρμα. Και πιστεύω του χρόνου ότι θα αναγνωριστεί αυτό, γιατί δόξα τω Θεώ με την καινούργια κύκλο που έβγαλε το Υπουργείο, δεν πρέπει να επιτρέπονται ομάδες οι οποίοι δεν έχουν αναγνώριση από το Υπουργείο στην πλατφόρμα να χρησιμοποιούν δημοτικά γήπεδα. Κατά τα άλλα, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Εμείς πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη μας εδώ πέρα. Είμαστε η μοναδική ομάδα που διατηρεί γραφείο στην Δάφνη. Πάντα πληρώνουμε τα δημοτικά τέλη, το ρεύμα μας, για να πληρώνεται και ο Δήμος. Από εκεί και πέρα, τους ευχαριστούμε τέλος πάντων και έστω και για αυτό που έχουν κάνει. Θα θέλατε να ευχαριστήσετε και κάποιους που σας έχουν βοηθήσει ως ομάδα? Ναι, μας έχουν, κοιτάξτε, είναι αρκετή. Εγώ πρώτα απ' όλα να σας πω, θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και το προπονητικό team, γιατί οι άνθρωποι δίνουν και την ψυχή τους. Είναι ο Κώστας ο Γεωργίου. Ο Κώστας ο Γεωργίου και ο Κώστας ο Ξενέλη. Okay. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα από το Γενικό Αρχηγό που είναι ο κύριος Κοντούλας
και όλους τους άλλους πίσω. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα και γίνεται και καλή δουλειά που σας πάει στις ακαδημίες. Από εκεί και πέρα, τοπικοί παράγοντες εδώ, κάποιοι μας βοηθάνε. Κάποιοι μας βοηθάνε, όπως είναι ένα λογιστικό γραφείο, ο κ. Κανελόπουλος. Από εκεί και πέρα, τα πιο πολλά μην νομίζετε, εμείς τα τρέχουμε. Ο χορηγός, ο βασικός χορηγός. Ο βασικός χορηγός μας, που είναι στις ακαδημίες, είναι η Pizza Fan. Και μας βοήθησε πάρα πολύ, μας πήρε πάρα πολύ υλικό, γιατί βοήθησε όλες τις ακαδημίες, πήρε υλικό για την πρώτη ομάδα. Και είναι παρόν. Όπως ξέρετε, είναι από τις καλύτερες ενδυνάμει επιχειρήσεις, ειδικά στην περιοχή μας και σε άλλες περιοχές. Και ήταν τιμή μας που μπήκε και έδωσε αυτή τη χορηγία. Και ευχόμαστε και του χρόνου, να πω την αλήθεια, να υπάρχει και αυτή η χορηγία. Γιατί, όπως ξέρετε, είναι μεγάλη βοήθεια. Δεν είναι και εύκολο να κρατηθεί μια ομάδα σε αυτά. Τώρα, όσον αφορά το Υπουργείο, ευχαριστούμε γιατί αυτά τα λεφτά τέλος πάντων που θα μας δώσει στις ομάδες που είμαστε νόμιμες πάλι. Είναι καλά, το Δήμο ευχαριστούμε. Την ΕΠΣΑ ευχαριστούμε πολύ γιατί το βοήθημα αυτό, έστω και μικρό, είναι καλό. Και ευχόμαστε να πάει και του χρόνου. Πιστεύεις, Πρόεδρε, ότι η διοίκηση της ΕΠΣΑ έκανε ό,τι μπορούσε ναι, για να... εγώ τόσα χρόνια που είμαι, δεν έχω ακούσει και παράπονα. Δηλαδή, οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά της. Και μάλιστα και οι υπάλληλοι που δουλεύουν στην ΕΠΣΑ, οι υπάλληλοι μέσα, τον Κώστα που είναι στο ταμείο, τον Κώστα στα δελτία, γιατί οι άνθρωποι τραβάνε μεγάλο λούκι. Πάρα πολλή δουλειά, πολύ περσάσμα και είναι πάντα με το χαμόγελο στα κύρια. Και τους ευχαριστώ, και αυτοί τους ευχαριστούμε πολύ γιατί και εμείς τους βασανίζουμε. Θέλουμε να βγάλουμε ένα δελτίο σε μία-δύο μέρες μέσα, να πληρώσουμε γρήγορα, να βγάλουμε πέντε έγγραφα και καταλαβαίνετε ότι και αυτοί είναι μέσα στο. Εγώ θεωρώ ότι η ΕΠΣΑ την κάνει πάρα πολύ καλά δουλειά της. Και ο κ. Κώστα, με όλη αυτή την αγωνιστική απραξία, πιστεύεις ότι γενικά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας έχει πληγεί? Σαφώς, 100%. Καταρχήν, όπως είπα, έχεις πάρει το χαμόγελο από το στόμα των παιδιών. Που η ζωή τους ουσιαστικά είναι το ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε τώρα για να επανέλθει ένας παίκτης, ένας ειδικά ερασιτέχνης παίκτης που έχει συνηθίσει να προπονείται συγκεκριμένες μέρες κτλ. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο. Άρα, ξεκινώντας το πρωτάθλημα κάποια στιγμή, θα χρειαζόταν ένα χρόνο προσαρμογής τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες. Εάν ξεκινούσαμε το πρωτάθλημα, λέμε αυτή τη βδομάδα και πηγαίναμε κατευθείαν στα παιχνίδια, να ξέρω ότι θα συναντήσαμε πάρα πολλούς μυϊκούς τραυματισμούς. Έχουν πάθει ζημιά γενικότερα, ακόμα και ο κόσμος που έρχεται και βλέπει το ποδόσφαιρο. Που βλέπει ο ερασιτέχνης, ο θεατής, που και αυτού του γεμίζει στο Σαββάτο ή την Κυριακή το μεσημέρι. Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι ρομαντικοί που δεν ασχολούνται με τη Super League κτλ. Ασχολούνται με το ερασιτεχνικό. Έτσι και αυτοί απέχουν από το γήπεδο. Τώρα, εσύ, Κώστα, που είσαι συνηθισμένος τόσα χρόνια να είσαι κάθε μέρα στο γήπεδο, είτε για προπόνηση είτε για τον αγώνα, πώς νιώθεις? Ναι, για μας είναι αρκετά επίπονο. Άμα βάλω τον εαυτό μου, ξεκινώντας το 85 που ξεκίνησα να παίζω ποδόσφαιρο, μέχρι και σήμερα δεν είχα σταματήσει ποτέ να είμαι στο γήπεδο. Και γι' αυτό ασχολήθηκα με την προπονητική, γιατί δεν μπορούσα να μην είμαι μέσα στο γήπεδο όταν σταμάτησα το ποδόσφαιρο. Είναι γροθιά στο μάχη αυτό που λέμε. Είναι πολύ άσχημο. Για μας δηλαδή είναι τρόπο ζωής πια. Και αυτή τη στιγμή δεν τον έχουμε δυστυχώς. Πρόεδρε, τους ανέφερες πριν, αλλά θα ήθελα έτσι να μου πεις ξανά έτσι αναλυτικά ποιοι είναι οι συνεργάτες σου στο ΔΣ της ομάδας. Ωραία. Θα τους αναφέρω ανάλογα με τα χρόνια που είναι. Είναι ο Γενικός Αρχηγός, ο κ. Κοντούλας, που έχει αναλάβει το έργο επάνω της πρώτης ομάδας. Είναι δύσκολο έργο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και πολλοί χαρακτήρες. Είναι αυτός που τραβάει τα νουριά, αυτού του προπονητή, παιχτών. Είναι ο κ. Στίνης, που είναι επιχειρηματίας εδώ της περιοχής. Είναι η κυρία Βλάχου, που είναι ταμιάς. Είναι ο κ. Λουάν Μυράκα, που είναι μέλος της ομάδας. Ο κ. Καραλαμπόπουλος είναι ο Γενικός Αρχηγός, ο γραμματέας της ομάδας.
Είναι η κυρία Πυρουνάκη που είχε το εικαστικό εργαστήριο. Είναι ο κύριος Αντωναρόπουλος, είναι ο κύριος Ντόλος. Είναι ο κύριος Κυπουράς, ο οποίος είναι ο έφορος και κρατάει όλο το αντρικό μπάσκετ μαζί με τα τμήματα των ακαδημιών. Είναι ο κύριος Ρεμετζίδης Ιωάννης, ο οποίος έχει το αγωνιστικό τμήμα των γυναικών στο μπάσκετ και της ακαδημίας. Ο κύριος Ψωμιάδης. Ο κύριος Ψωμιάδης, που ήταν ο πρόεδρος της ΑΕΚ, θα μπει φέτος, αλλά βοηθάει πολύ γιατί έχει αναλάβει όλη την εξωτερική εικόνα της ομάδας. Ίσως φέρουν και κάποιες μεταγραφές, δεν ξέρω τι θα γίνει το χρόνο. Τώρα δεν ξέρω, τώρα με πιάσατε... Ωραία, και το προπονητικό team... Οι φροντιστές μας είναι ο κύριος Κούρος και ο κύριος Σαββανίτης. Και έχουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο που είναι εδώ της περιοχής και έχει αναλάβει να φέρνει πιο κοντά την ομάδα στην περιοχή. Και το προπονητικό team στα τμήματα υποδομής, πρόεδρε. Το προπονητικό team είναι ο κύριος Μεταξούδης. Είναι ο κύριος Γεωργίου που με την εμπειρία του βοηθά τον κύριο Μεταξούδη. Ο κύριος Μεταξούδης βέβαια είναι και ο τεχνικός διευθυντής. Είναι ο Γιώργος ο Μαυροειδής. Και υποτίθεται είναι και άλλοι δύο προπονητές που στην ουσία είναι σαν βοηθοί. Δεν θα τους αναφέρω γιατί δεν έχουν ακόμα τμήμα δικό τους. Τέλος πάντων είναι ένα team 4-5 ατόμων το οποίο τρέχουν όλες τις ακαδημίες. Ο Θρίαμβος Αθηνών είναι ένα ιστορικό σωματείο με πολλούς φιλάθλους, ένθερμους και πιστούς φιλάθλους. Έρχονται καλύτερες μέρες για τον Θρίαμβο. Κοιτάξτε. Αυτό μπορείτε να υποσχεθείτε. Εμείς, κοιτάξτε, όσο έχω εγώ τη διοίκηση της ομάδας, είχα να αντιμετωπίσω δύο τεράστια προβλήματα. Ένα ήταν ότι όταν πήραμε την ομάδα με τον κύριο Πετούλα, που ήταν γενικός αρχηγός τότε, υπήρχε μόνο ένα δελτίο. Δεν υπήρχε κανένας παίκτης στην πρώτη ομάδα. Και ήταν στην Αλφα Αθηνών. Καταλαβαίνετε ότι τραβήξαμε δύο χρόνια πριν. Δεύτερο, οι ακαδημίες. Εγώ βρήκα τουλάχιστον 15 παιδάκια στις ακαδημίες. Όλα τα παιδάκια είχαν μεταβιβαστεί σε ένα σωματείο σάλας από τους προηγούμενους που είχαν την ομάδα εδώ. Και δεν είχαμε καθόλου ακαδημίες, δεν είχαμε τίποτα ακαδημίες. Γι' αυτό τον λόγο και δεν έχουμε παίχτες για να ανεβούμε στην πρώτη ομάδα. Τα επόμενα όμως χρόνια, έτσι όπως δημιουργείται όλη αυτή η μαγιά από τους παίχτες, ο Θρίαμβος θα πρέπει να παίζει και με δικούς τους παίχτες, γηγενείς από την περιοχή, από τις ακαδημίες, ώστε να ανεβούν. Σίγουρα θα γίνει μια προσπάθεια και γίνεται μια προσπάθεια για να ανεβεί η ομάδα. Η ομάδα όμως θα πάει μέχρι εκεί που μπορεί. Γιατί εγώ ακούω και παίχτες ότι είμαστε στην ΓΑΜΑ Εθνική, στην ΓΑΜΑ Εθνική, πριν 20 χρόνια. Στην ΓΑΜΑ Εθνική δεν μπορεί να πάει η ομάδα, γιατί καταλαβαίνετε τα μπάτζετ τα οικονομικά είναι τεράστια. Όπως ακόμα και στην ΑΛΦΑ Αθηνών που ήμασταν, πολύ μεγάλα τα μπάτζετ. Εμείς θα κοιτάξουμε πάντα η ομάδα να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να ανέβει και να παίζουν από τις ακαδημίες, αυτή τη στοχοθεσία έχουμε βάλει εδώ και με τον κύριο και με τον κύριο Μεταξούδη, να παίζουν οι γηγενείς παίχτες από εμάς. Δηλαδή τα παιδάκια τα οποία τα έχουμε από μικρά, να χαρούμε να τα δούμε να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Και μακάρι τότε να είμαστε και εμείς στη διοίκηση. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος, δεν το ξέρουμε. Πάντως, πρόεδρε, βγάζουμε είδηση. Είπατε ότι ο κύριος Ψωμιάδης, ο οποίος ήταν στην ΑΕΚ. Ναι, ήταν πρόεδρος στην ΑΕΚ παλιά. Θα είναι στο, κοντά σας, δίπλα σας, στο Θρίαμβο Αθηνών. Ναι, είναι ήδη δίπλα μας από την αρχή της χρονιάς. Εντάξει, είναι αδερφικός μου φίλος, είναι πολύ φίλος ο Χάρης. Αλλά ήταν δικιά του η πρωτοβουλία. Ήταν δικιά του η πρωτοβουλία για να μπει και θέλουμε να κάνουμε όνειρα για καλύτερα πράγματα. Αλλά επειδή είμαι εγώ πιο ισορροπημένος σε κάποια θέματα τέτοια, ξέρω μέχρι που μπορεί να πάει η ομάδα και που όχι. Και εμείς θέλουμε να παίζει καλό ποδόσφαιρο η ομάδα. Δόξα τω Θεώ βρήκαμε έναν προπονητή. Από ό,τι έχουμε μιλήσει και με τον γενικό αρχηγό, θα του ανανεώσουμε τη χρονιά και την επόμενη. Γι' αυτό βρήκαμε ένα σοβαρό προπονητή, γιατί με όλα αυτά που περάσαμε, γιατί ήταν και από την απειρία μας, αυτό που γινόταν μέσα στα αποδυτήρια, δηλαδή ήταν ένα πράγμα από τους προηγούμενους, ήταν ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε και δυστυχώς το έλεγξε ο κύριος Γεωργίου με τον κύριο Ξενέλη και το γενικό αρχηγό. Από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε η ομάδα να πάει μέχρι εκεί που μπορεί. Και από εκεί και πέρα, άμα δούμε και άνοδο, θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα το πιέσουμε δηλαδή. Και για παραπάνω. Κώστα, είσαι αρκετά χρόνια στο χώρο. Θα ήθελα την άποψή σου για τα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Είναι ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα. Ναι, κοιτάξτε. Έχει βελτιωθεί η εικόνα τους. Έχει βελτιωθεί η εικόνα 100%. Υπάρχει καταρχήν μεγαλύτερη ποιότητα. Ακόμα και στην γάμα κατηγορία.
Εάν γυρίσουμε χρόνια πίσω τον καιρό που παίζαμε εμείς, ξέραμε ότι υπήρχαν μία-δύο καλές ομάδες που είχαν ένα-δύο καλούς παίκτες μέσα που κάνατε διαφορά στη γάμα κατηγορία. Μιλάμε τώρα. Να σε διακόψω, Κώστα. Ναι. Το μόνο που ενοχλεί λόγω της έλλειψης των γηπέδων είναι ότι κάποια παιχνίδια της γάμα κατηγορία την Κυριακή γίνονται 9 η ώρα το πρωί και 10 η ώρα το πρωί. Για έναν ποδοσφαιριστή να αγωνίζεται 9 η ώρα το πρωί ή 10 η ώρα το πρωί είναι λίγο δύσκολο. Είναι βάναυσο. Όταν μιλάμε για παιδιά οι οποίοι είναι ερασιτέχνες και ξέρουμε ότι δουλεύουν, στο παιχνίδι παράδειγμα με τα πράσινα πουλιά που είπαμε προηγουμένως, παίξαμε 9 η ώρα το πρωί. Φύγαμε από εδώ στις 7. Άρα τα παιδιά έπρεπε να έχουν ήδη ξυπνήσει το λιγότερο από τις 6. Είναι κάποια παιδιά που δουλεύανε μέχρι απόγευμα, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Πού θα βρει χρόνο αυτός ο παίκτης να ξεκουραστεί για να πάει να κάνει αυτό που του αρέσει? Είναι αυτό πραγματικά είναι τραγικό. Ξέρουμε βέβαια ότι δεν υπάρχουν δυστυχώς γήπεδα και γι' αυτό αναγκαζόμαστε και παίζουμε όπως στο γήπεδο, ας πούμε, της Ακαδημίας Πλάτωνος ή στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά τα γήπεδα. Μακάρι να ήταν το μικρότερο γήπεδο, ας πούμε, σαν του Τάβου. Μακάρι. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει. Η ποιότητα όμως, όσον αφορά τους παίκτες και τους προπονητές, αλλά και γενικά με τον τρόπο που βλέπουν το ποδόσφαιρο, η διοίκηση πλέον έχει αλλάξει. Έχει εξευγενιστεί εντός εισαγωγικών, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Έχουν μπει καινούργια δεδομένα. Υπάρχουν πλέον οι ομάδες που τους αρέσει να παίζουν με καλό ποδόσφαιρο. Δεν τους ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα, γιατί μην ξεχνάμε, παλιότερα έπαιρνε παιχνίδι και με το ξύλο. Στα χρόνια τα δικά μας, έτσι δεν μιλάμε για τώρα στο κοντινό παρελθόν. Οπότε, έχοντας μια πολύ καλή ποιότητα στη γάμα κατηγορία, ανεβάζεις αμέσως και το ποιοτικό σου επίπεδο και στη Β' αλλά και στην Α' ακόμα περισσότερο. Επειδή τυχαίνει και έχω και πολλούς γνωστούς προπονητές και βλέπω πολλά παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες, βλέπεις ότι πλέον γίνεται πάρα πολύ καλή και σημαντική δουλειά. Και εδώ πρέπει να μπει και η παράμετρος ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή και οι ομάδες παραπάνω, οι οποίες έχουν την οικονομική δυνατότητα, να κλείσουν και λίγο το κεφάλι και να κοιτάξουν χαμηλότερες κατηγορίες που υπάρχουν αξιόλογοι παίχτες, πιο αξιόλογοι ίσως από αυτούς που φέρνουν κοψοχρονιές απ' έξω. Πρόεδρε, τα προβλήματα είναι το γηπεδικό, δεν υπάρχουν πολλά γήπεδα, πολλοί αθλητικοί χώροι και το οικονομικό. Αξίζει παρά τα προβλήματα κάποιος να ασχοληθεί με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας? Κοιτάξτε, αξίζει. Να σας πω γιατί. Πρώτον, αν τα άτομα τα οποία απαρτίζουν το ΔΣ, ακόμα και τους ανθρώπους που είναι κοντά σε αυτό, κάνουν δηλαδή μια καλή παρέα, αξίζει. Γιατί γίνονται φίλοι, τις οικογένειές τους, βρίσκονται, τρώνε μαζί, βλέπουν μπάλα μαζί. Να, εδώ χτες βλέπαμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στεναχωρήθηκαν οι Ολυμπιακοί μετά εδώ. Άλλες φορές στεναχωριόμαστε εμείς, Παναθηναϊκοί. Ή έτσι. Είναι δηλαδή, είναι ένα ωραίο κλίμα. Αξίζει. Τώρα τεχνικό, δυστυχώς με τα λεφτά δεν υπάρχει. Εκεί πρέπει να βάλεις λεφτά. Δεν γίνεται διαφορετικά και εμείς ήδη βάζουμε. Εντάξει, αυτά βέβαια που έχω αντιμετωπίσει εδώ στα ΔΣ, που είχα δει τις πρώτες φορές που πλαγωνόντουσαν μέσα οι παλιοί, αυτά δεν τα έχουμε εδώ πέρα. Εδώ είμαστε ισορροπημένοι, δεν φωνάζουμε, θέλουμε να δώσουμε λύση, το συζητάμε και προχωράμε παρακάτω μέχρι τώρα. Εκτός από το αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας, δύο λόγια και για το κοινωνικό πρόσωπο της ομάδας. Είδα στις γιορτές ότι πήρατε μια πρωτοβουλία για να... Ναι, τις γιορτές μαζέψαμε χρήματα και πήγαμε σε μαγαζιά της περιοχής, ψωνίσαμε από μαγαζιά της περιοχής και τα πήγαμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Καταλαβαίνετε, εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι φτωχοί πολύ και έχουν... Και πρέπει εκείνες τις μέρες τέλος πάντων να τις περάσουν γιορτινά όπως περνάμε και εμείς. Το ίδιο βέβαια θα γίνει και τώρα για το Πάσχα. Δεν θα έγινε μόνο τα Χριστούγεννα και όποτε μπορούμε. Από αυτά που μπορούμε να μαζέψουμε, δόξα τω Θεώ κινητοποιήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι.
Και πήγε καλά, πήγε καλά. Πήγε καλά, δηλαδή πήρανε κάποιοι άνθρωποι κάποια πράγματα να περάσουν γιορτές. Θα γίνει και τώρα. Και δηλαδή και το Πάσχα θα γίνει αυτό. Μάλλον το Πάσχα θα γίνει από ό,τι καταλαβαίνουμε COVID κλειστά. Αλλά εμείς θα το κάνουμε πάλι. Θα μαζέψουμε χρήματα, τρόφιμα και για το... και θα τους απάμε σε σπίτι. Ό,τι έγινε το δεύτερο φέτος. Και όποια άλλη πρωτοβουλία τέτοια υπάρχει, πάντα θα τη. Πάντα δηλαδή θα τη βοηθάμε. Θα είμαστε παρόν. Κώστα, να μου πεις έτσι δύο λόγια για όλη σου την προπονητική διαδρομή. Ουσιαστικά δεν έχω αλλάξει πολλές ομάδες. Ξεκίνησα από την Αργυρούπολη τον Αωνά το 2007. Εκεί πέρασα 12 χρόνια. Δουλεύοντας κυριότερα στις υποδομές και σαν βοηθός προπονητών, σαν δεύτερος προπονητής δηλαδή, στο Αντρικό, όπου εκεί είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πάρα πολύ καλούς προπονητές και να κερδίσω πάρα πολλά πράγματα από αυτούς, όπως ένας είναι ο Δημήτρης ο Μπουγάς, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα Μελίσια. Ο προπονητής της ομάδας. Ναι, ναι, από τον οποίο έχω πάρει πάρα πολλά στοιχεία και με έχει βοηθήσει αφάνταστα για τη μέχρι τώρα πορεία. Δούλεψα επίσης σε άλλη ομάδα της Αργυρούπολης, η Λαύρα, για τα επόμενα δύο χρόνια που έκανα στις υποδομές. Και μετά από εκεί πέρα ασχολήθηκα, τώρα είναι η τρίτη χρονιά που είμαι στο Τρίαμβο. Είσαι ευχαριστημένος από τη συνεργασία σου με τον πρόεδρο, με τη διοίκηση, γενικά με την ομάδα? Είναι άψογη. Πιο πολύ τίνεται σε φιλικό επίπεδο, εντός αγωγικών φιλικό, γιατί κάποια στιγμή διαχωρίζουμε και τη σχέση μας προπονητής, πρόεδρος κτλ. Και όλα, όπως το λέει, όπως είπε και πριν, λύνονται βάσει της κουβέντας. Όποιο πρόβλημα και αν έχουμε, θα κάτσουμε να το συζητήσουμε, πάντα με βάση το καλό της ομάδας και πάντα βρίσκουμε κάποια λύση, η οποία είναι αρεστή και στα δύο, και στους δύο. Πρόεδρε, η επόμενη μέρα του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου της Αθήνας θα είναι διαφορετική, πιστεύετε? Ναι, θα είναι διαφορετική. Πρώτον, οι παίκτες θα έχουν μεγάλη αποχή. Κάποιοι θα σταματήσουν, είμαι σίγουρο. Δηλαδή το βλέπω και εμάς, για καλή μας τύχη, δεν έχουν πολύ δείξει τέτοια δείγματα. Γιατί, όπως σας είπα, έχει μαζέψει πολύ τα αποδυτήρια ο κύριος Γεωργίου με τον κύριο Ξενέλη. Αλλά θεωρώ ότι θα σταματήσουν πάρα πολύ παίκτες. Θα σταματήσουν γιατί βρήκαν να ασχοληθούν με κάτι άλλο. Με κάτι άλλο που τους αρέσει. Κάποιοι θα βαρεθούν, κάποιοι θα κλειστούν στα σπίτια τους μέσα. Όπως το ίδιο θα γίνει και με τα παιδιά. Γι' αυτό σας είπα, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι ακαδημίες εδώ πέρα. Δεν είναι τόσο πολύ οι ιατρικές ομάδες. Εμείς θα βρούμε το τέτοιο το πολύ να ξεκινήσουμε ένα μήνα πριν την προετοιμασία και να είμαστε έτοιμοι αν ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο. Το παιδάκι όμως που είναι 10, 12 χρόνια και 14, είναι αυτό που είναι αυτή η ευαίσθητη ηλικία, η τετραετία, που στην ουσία εκεί θα πει ή θα συνεχίσω ή θα σταματήσω. Είναι πάρα πολλά παιδιά που θα σταματήσουν. Δηλαδή το έχω δει. Το έχω δει. Φαίνεται αυτό. Εσείς, πρόεδρε, από τους γονείς, τι εισπράτετε από τους γονείς των παιδιών? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει με τις ακαδημίες αυτό το πράγμα με τους γονείς, δηλαδή να είμαστε όλοι πιο πολύ σαν φίλοι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι πέρυσι τον Ιούνιο πήγαμε σε ένα τουρνουά, αν θυμάμαι καλά, και μαζέψαμε σε μια εβδομάδα σε πάνω από 60-70 άτομα. Και πιο πολύ ήταν οι γονείς, παιδιά και πήγαμε. Αυτό γιατί έγινε, γιατί έχουν μια καλή παρέα με τους γονείς. Όταν εγώ τους γιορτές μαζευόμασταν και τσικνοπαίδες ψήναμε μαζί. Και δηλαδή, έχει γίνει σε αυτό μια καλή, πολύ καλή δουλειά. Βλέπω λοιπόν ότι οι γονείς θέλουν να τα φέρουν τα παιδάκια τους. Δεν έχω δει δηλαδή κάποιο παιδάκι ότι θα μας πει ότι θα σταματήσει. Βέβαια, εγώ έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε απώλειες. Δεν θα έχουμε τεράστιες απώλειες, πολύ λίγα παιδάκια. Και τα επόμενα που θα έρθουν. Κώστα, από τις 6 ομάδες που αντιμετωπίσατε την φετινή σεζόν, ο Κεραυνός Πετρούπολης ήταν η καλύτερη ομάδα από τα... Ναι. Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα? Ναι, 100% ήταν ο Κεραυνός Πετρούπολης. Βάσει της εικόνας που έδειξε κάθε ομάδα στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Ήταν η μόνη ομάδα που πραγματικά έπαιξε ποδόσφαιρο.
Ήταν η μόνη ομάδα που πραγματικά προσπάθησε να δημιουργήσει και μας δυσκόλεψε αφάνταστα. Μπορώ να πω και το να χάναμε δεν θα ήταν παράξενο στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Περίμενα καλύτερη συνέχεια από τη συγκεκριμένη ομάδα που δεν την είδα. Όπως είδατε και τα προηγούμενα τους αποτελέσματα δεν ήταν εξίσου καλά. Έκατσε η μέρα, παίξαμε μας έτσι. Αυτό δεν σημαίνει όμως κάτι. Για μένα όμως ήταν η καλύτερη ομάδα που αντιμετωπίσαμε αυτή τη στιγμή. Με τις άλλες ομάδες μπορώ να πω ότι δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Δεν υπήρχε ομάδα δηλαδή που να μας στριμώξει εντός εισαγωγικών στα σκηνιά που λένε και να μας σφυροκοπάει. Ακόμα και στο συνοικιακό ντέρμπι που είχαμε με τον Προμηθέα, παρότι ότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, παίζαμε και με 10. Και ποιον του κάρτε. Και γυρίσαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι θα μπορούσαμε να φέρουμε στο ισοπαλία. Οπότε για μένα, σε αυτά τα 6 παιχνίδια, ο Κερανός ήταν η πιο δυνατή ομάδα που αντιμετωπίσαμε. Πρόεδρε, στα πλάνα σας είναι να ενισχυθεί κι άλλο η ομάδα για την καινούργια σεζόν? Ναι. Ήδη μετά το μάτς με τον Προμηθέα ενισχυθήκαμε με τον Νίκο Ζωσήριο, ο οποίος ήταν ένας παίκτης άσχετα ότι ήταν στον Προμηθέα, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, τουλάχιστον για να ξυμπλοκαλιστούμε λίγο επιθετικοί, βέβαια αυτά θα τα πει και ο προπονητής. Να σας πω, να ενισχυθεί. Ήδη μιλάμε με 2-3 παιδιά τα οποία είναι καλοί παίκτες και έμπειροι. Και θα γυρίσουν και κάποια τραυματίες. Τι να ενισχυθούμε, άμα είναι να μην ξεκινήσουμε. Όχι, εννοώ γιατί. Για χρόνο, ναι. Ναι, βέβαια δεν ενισχυθεί. Ενισχυθεί. Και δεν έχουμε άλλη επιλογή, κάθε χρόνο το κάνουμε. Απλά θα ενισχυθεί εκεί που πονάει, που υπάρχει το πρόβλημα. Δεν θα παίρνουμε 10 και 15 παίκτες όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Που έχουμε πρόβλημα στο αμυντικό χάρτη, στον επιθετικό, στο στόπερ. Εκεί που θα μας πει ο προπονητής. Και εμείς δεν μιλάμε αν κατεβόμαστε, δηλαδή φέρνουμε ένα παίκτη. Ο προπονητής είναι υπεύθυνος για την πρώτη ομάδα. Από εκεί και πέρα, εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, μας το λέει. Και από εκεί και πέρα, ή μας προτείνει, ή ψάχνουμε και εμείς να βρούμε κάποιο παίκτη στις συγκεκριμένες θέσεις. Ωραία. Πρόεδρε, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Προέδρου του Θρίαμβου Αθηνών, του Γιώργου του Γρηγορακάκη, σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Ωραία. Όπως είπα και πριν, εγώ θα ευχαριστήσω όλους από το Δήμο, από την ΕΨΑ, από το Πρωτοβουλίο, τον Υπουργό, όλα αυτά τέλος πάντων που μας προσφέρουν. Το μήνυμα είναι ένα. Μην φοβάστε, προχωρήστε. Γιατί το ότι ήρθε ένας ιός έχει χτυπήσει όλη την ανθρωπότητα. Σίγουρα είναι επικίνδυνος, γιατί τα βλέπουμε τα αποτελέσματα, τα δείχνουμε όλες καθημερινά. Όχι, μην φοβάστε. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν θα πεθάνει. Απλά πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να τα αγαπάνε. Να τους αρέσει το ποδόσφαιρο. Μπορεί να βλέπουν μια ομάδα επαγγελματική στην τηλεόραση, αλλά εδώ έχουν άμεση επαφή. Είναι ένα ωραίο άθλημα, γιατί δεν υπάρχει μόνο το ποδόσφαιρο, αλλά πάρα πολλά αθλήματα. Το ποδόσφαιρο όμως στην Αθήνα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και όταν θα βρεθούν οι σωστοί άνθρωποι να ασχοληθούν, να αφιερώσουν έστω κάποιες ώρες από την μέρα τους, τότε θα δουν ότι θα τους ανανεώσει σαν ανθρώπους. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο να ασχολείσαι με μια ομάδα. Η ομάδα, όπως ξέρετε, δεν είναι δικιά μας. Το σωματείο είναι ανοίξει το σωματείο. Δηλαδή, εμείς είμαστε σήμερα, αύριο είναι κάποιοι άλλοι σε επόμενες εκλογές. Όμως, όταν αυτή η ομάδα αγαπηθεί, όπως έχει αγαπηθεί από αυτούς που είμαστε τώρα, και όπως και τα άλλα σωματεία, και τους αρέσει, σίγουρα θα προοδεύσει. Το μήνυμα και το δικό σου coach, το μήνυμα του προπονητή του Θρίαμβου Αθηνών, του Κώστα του Γεωργίου. Υπομονή. Υπομονή. Γιατί όπως είπε και ο πρόεδρος, το ποδόσφαιρο δεν πεθαίνει, το ερασιτεχνικό ειδικότερα, γιατί είναι τρόπος ζωής. Και το 90%, να μην πούμε το 100%, έχουν μάθει να ζουν με αυτόν τον τρόπο. Οπότε δεν φοβόμαστε ότι θα πεθάνει ποτέ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Απλά θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, να ξεπεράσουμε όλο αυτό που έχουμε μπροστά μας και να ελπιστούμε και να ελπίζουμε ότι από του χρόνου δεν θα ξαναυπάρξουν πλέον άλλες διακοπές. Κώστα, πώς περνάς εσύ τώρα τον χρόνο που διέθετες για την ομάδα, για την προπόνηση? Πώς περνάμε, μάλιστα. Επειδή αυτή είναι η μοναδική δουλειά που κάνω,
Όπως καταλαβαίνετε, είμαι έγκλειστος με λίγα λόγια μέσα στο σπίτι και έτσι γεμίζω το χρόνο μου μαθαίνοντας. Ψάχνοντας το διαδίκτυο, πολλά πράγματα, πάντα ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Αν σας έχω πει, είπα μάλλον ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή γεννήθηκα μέσα στο γήπεδο, κυριολεκτικά, το πιστεύω. Έχω φωτογραφίες, δηλαδή ήμουν μωρό, ο πατέρας μου έπαιρνε μέσα σε ένα γήπεδο όταν έπαιζε εκείνο στο ποδόσφαιρο. Ξεκίνησα να παίζω ανελιπώς από το 84 και μετά. Με το που σταμάτησα πάλι... Σε ποια θέση αγωνιζόσουν? Ξεκίνησα να παίζω αρχικά σαν δεξί εξτρέμ. Αρχικά στον ΑΟ Δάφνης, τότε που ήταν εδώ. Μετά με πήγανε σε θέση σεντερφόρ, αμυντικό χαφ. Μετά έπαιξα δεκάρι. Και μεγαλώντας στην ηλικία... Έβαζες γκολ. Κάνουμε... Ναι, δόξα σε Θεός, σκοράραμε, είχαμε αυτή τη δυνατότητα. Μεγαλώντας λοιπόν, όπως ξέρετε, όπως όλοι, γυρίζουμε προς τα πίσω και φτάσαμε μέχρι και στη θέση του στόπερ. Δόξα σε Θεός, ζήσαμε πολλές χαρές, πολλές γλύπες, αυτά που μένουν πάντα είναι οι χαρές. Κάναμε φίλους, το βασικότερο, με παιδιά που συναντιόμαστε και ανταλλάσσουμε ακόμα γνώμες και κάνουμε παρέα γενικότερα μαζί. Πιο πολύ κερδίσαμε από το δόσφαιρο παρά χάσαμε. Ο πρόεδρος είπε ότι είναι Παναθηναϊκός. Εσύ? Και εγώ Παναθηναϊκός σήμερα, γιατί γι' αυτό μιλάς. Άμα ήμουν Ολυμπιακός, θα με έδιωχνε, είναι σίγουρο. Πώς είδατε το... Φτάστε... Βλέπω χαμόγελα για το ντέρμπι. Εγώ να σου πω την αρχή, δεν το περίμενα. Ποιοτικά υπάρχει μεγάλη διαφορά στις ομάδες. Βέβαια, οι φανέλες είναι βαριές και οι δύο. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισε αυτός που το θέλει περισσότερο. Αυτός που το ζητούσε πραγματικά και το θέλει περισσότερο, αυτός το πήρε. Πρόεδρε, εσύ τι λες? Εντάξει, εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι Παναθηναϊκός. Πιο πολύ ζωοφρύνω από την αλήθεια στο γήπεδο παρά αυτά τα ντέρμπι. Ήταν λίγο. Εντάξει, σίγουρα δεν το θέλανε οι Ολυμπιακοί. Παναθηναϊκός βρέθηκε, έβαλε δύο γκολ. Μετά είχαν και κάτι τέλος πάντων είχαν κακές στιγμές, τέλος πάντων, ήρθε το μάτς και κερδίθηκε. Πήγε έτσι. Πιο πολύ εμείς ασχολούμαστε με το θρίαμβο, να πω την αλήθεια. Έχουμε έτσι τέτοια τρέλα πλέον εδώ.